Μα τι πιο ωραίο από το χθεσινό γεγονός, από την τελετή της Αναστάσεως, το πενταπόσταγμα των ακολουθιών της Εκκλησίας, την ομορφιά αυτή που την γνωρίζουν και την ζουν ελάχιστοι. Γιατί τι γίνεται, αδελφοί μου, σεβαστέ μου συμπρεσβύτερε, συνεορταστά του μεγάλου αυτού γεγονότος της Θείας του Χριστού Αναστάσεως, του μυστηρίου, όπως λέει το κοινωνικό εχθές, του Χριστού Αναστάσεως. Και λαμπρόμορφοι και φωτόμορφοι, αδελφοί μου χριστιανοί, ζούμε όλοι μαζί αυτήν την ομορφιά, αυτό το άρωμα της αγιότητος, αυτόν τον ταλαιπωρημένο τον βιώνουμε, αυτόν τον καταστιγματισμένο από τους μόλοπες, αυτόν που τον έφτισαν, αυτόν που του φόρεσαν κόκκινα για να τον κοροϊδέψουν, αυτόν που τον εξευτέλισαν, αυτόν δοξάζουμε που οι άνθρωποι τον θεωρούσαν τελευταίο και ουτιδανό, αυτόν που τον κυνηγούσαν οι αρχές και οι εξουσίες οι κοσμικές. Δοξάζουμε αυτόν τον οποίον κυνηγούσαν οι παπάδες και οι δεσποτάδες, για να το καταλάβετε, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι του καιρού εκείνου. Αυτόν ερχόμαστε να δοξάσουμε. Αυτόν ερχόμαστε να χαρούμε. Εμείς δεν εορτάζουμε μια Ανάσταση ιδεολογική, μια Ανάσταση που είναι μέσα στο νου μας. Εορτάζουμε το πρόσωπο του σταυρωμένου και αναστημένου Χριστού, αυτού που όντας αναστημένος δεν φοβάται να φέρει μαζί του τα στίγματα του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, αυτού που ενώ είχε δώσει ραντεβού με όλους βρήκε μόνον τους 11 και έψαγνε, μάλλον βρήκε τους 10, ο 11ος έλειπε. Πού είναι ο Θωμάς, αδελφοί μου? Αν παρουσιαζόταν στους 10 χωρίς τον Θωμά, θα είχε πρόβλημα η αποστολικότητα του Θωμά. Θα είχε πρόβλημα η αποστολή του. Και ο Χριστός δεν ήθελε να ξεχωρίσει κανέναν. Ο πρωτοκορυφαίος Πέτρος και ο Παύλος οι πρωτοκορυφαίοι είναι πρωτοκορυφαίοι όχι για εξουσία. Είναι πρωτοκορυφαίοι γιατί φέρουν την ευθύνη του Αγίου Σώματος του Χριστού, να διαδώσουν το μυστήριο του Σταυρού και της Αναστάσεως. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος και μας λέει, να ξέρετε, αν δεν πιστεύετε στην Ανάσταση, δεν είστε χριστιανοί. Αν δεν πιστεύετε στην Ανάσταση και χτίσετε την Ευαγγελίστρια ή την Αγία Σοφία, αλλά δεν πιστεύετε στο Χριστό, μάταια η πίστη σας. Μάταια το κτίσιμο του ναού, ψεύτικο το κτίσιμο του ναού. Είναι σαν τους βουλευτές που 2 χρόνια μας κλείσαν τους ναούς και ψήφισαν όλοι υπέρ και στέλναν κία και να μην πω τίποτα για τους δεσποτάδες, οι οποίοι μας τις κοινοποιούσαν και μας έλεγαν, ξέρετε, μην πάτε στους ναούς, μα 2 χρόνια ακοινώνητοι, 2 χρόνια μακριά από τον Χριστό. Και τώρα τις μέρες αυτές ερχόντουσαν μπροστά για να σας κοροϊδέψουν, γιατί έρχονται εκλογές. Αυτό κάνουν τα τελευταία 50 χρόνια που ξέρουμε, τα προηγούμενα ο Θεός θα τα κρίνει. Και τι λέει? Δεν τους λέει, ξέρετε, έχετε εξουσία, τα πάντα έρχονται όμορφα, θα διαδώσετε ιδέες και αρχές, θα πείτε τέτοια πράγματα. Τι τους λέει? Ειρήνη μην 3 φορές. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος η Αποστολή. Θα έχετε την ειρήνη μου και με αυτή την ειρηνική και ειρηναία διάθεση θα πάτε στα έθνη και θα πείτε για μένα. Και ενώ όλοι μπορεί να σας απορρίψουν στην αρχή, σε κάποιον τις καρδιές θα καρπίσει ο ευλογημένος σπόρος της πίστεως. Αυτό ζήτησε να μάθει ο Θωμάς. Να γνωρίσει και αυτός τον Αναστάντα. Οι υπόλοιποι τον είχαν δει, τον είχαν ακούσει. Και τους είπε, για να μπορώ να πω και εγώ για τον αναστημένο Χριστό, χρειάζομαι την εμπειρία σας. Χρειάζομαι το βίωμά σας. Χρειάζομαι την πίστη σας. Να την διαδώσω.
να την πω. Και θα μου πείτε, μα ο Χριστός ήρθε για τους πολλούς ή για τους λίγους? Θα σας απαντήσω και ναι και όχι. Ήρθε για όλους. Ποιος θα δεχθεί την κλίση αυτή είναι δικό του θέμα. Απόψε είμαστε λίγοι. Πλησιάζουμε λίγο παραπάνω τον αριθμό των 12 μαθητών. Σε εμάς επαφίεται, αδελφοί μου, να πούμε για αυτόν τον εσπερινό της αγάπης, για αυτήν την ομορφιά αυτής της ακολουθίας. Και όχι να τρέχουμε να κάψουμε τον έρημον τον Ιούδα. Αυτόν τον καταδίκασε και η θύραθεν ιστορία και η θεολογική παιδεία και τάξη και εκκλησιαστική ιστορία. Τον έρημο. Αλλού και είναι τον Βαραβά. Είδατε τι είμαστε οι άνθρωποι. Ενώ ξέρουμε ότι κλέβει και θα μας πει το αίμα αν βγει έξω ο Βαραβάς, φωνάζουμε μέσα τον αθώο Χριστό και έξω τον αλήτη, τον κλέφτη, τον λοποδίτη. Τέτοιοι είμαστε, αδελφοί μου. Αλλά ο Χριστός τι μας είπε δια του Ιερού Χρυσοστόμου το βράδυ της Αναστάσεως? Μη φύγει κανείς πεινασμένος από το πανηγύρι της πίστεως. Ο Χριστός σταυρώθηκε και αναστήθηκε για όλους μας. Είτε εσείς νομίζετε ότι είναι δεκτικός, είτε αποτρεπτικός της πίστεως στον Σταυρό και στην Ανάστασή μου, εγώ ξέρω πώς θα κρίνουν τον άνθρωπον αυτό, πώς θα δω μέσα στην καρδιά του, πώς θα βιώσει το μυστήριο αυτό να έρθει κοντά μου. Και υπάρχουν πόρνες και υπάρχουν τελώνες και υπάρχουν λοποδίτες και κλέφτες που τρέχουν στον Παράδεισο. Σήμερα μαζί μου θα είσαι στον Παράδεισο, είπε στον ένα ληστή, που είπε το αυτονόητο. Εμείς είμαστε κλέφτες, μας αξίζει ο Σταυρός. Τούτος λέει του ληστού που βρισκόταν από δεξιά, ο ευώνυμος αριστερός ληστής, του λέει εμείς σωστά απολαμβάνουμε αυτόν που πράξαμε, είμαστε κλέφτες να τιμωρηθούμε. Αυτός δεν έπραξε τίποτα κακό. Γιατί του δημιουργείς τέτοια στενοχώρια, τέτοιο στρες θα λέγαμε με σημερινούς όρους? Γιατί τον ταλαιπωρείς αυτόν τον αθώον άνθρωπο? Και του λέει, αφού λες ότι είσαι βασιλιάς άλλου βασιλείου, πάρε με στη βασιλεία σου. Μνήστη τι μου Κύριε όταν έρθει τη βασιλεία σου. Και του λέει ο Χριστός, σου αξίζει να είσαι στη βασιλεία. Σήμερα μαζί μου έλα στον Παράδεισο. Και λέει να το πάρει της Εκκλησίας θαυμάσια. Ο ληστής τι είχε μάθει να κάνει? Να κλέβει. Έκλεψε και τον Παράδεισο. Μετανοώντας έκλεψε τον Παράδεισο. Τέτοιοι κλέφτες, αδελφοί μου, εύχομαι να γίνετε. Πνευματικοί κλέφτες. Κλέψτε τον Παράδεισο. Αδράξτε την ευκαιρία. Θα είναι Μεγάλη Δευτέρα? Θα είναι Μεγάλη Πέμπτη? Θα είναι Μεγάλο Σάββατο? Θα είναι μια καθημερινή ημέρα? Τρέξτε, κοινωνήστε τον Χριστό εξομολογημένοι και μετανοημένοι και θα κλέψετε τον Παράδεισο. Αυτός ο Παράδεισος, όπως έλεγε ο Άγιος μας Πορφύριος, εύχομαι να μας φάει όλους μαζί που είμαστε απόψε εδώ και όλους τους αδελφούς χριστιανούς που δεν μπόρεσαν να είναι απόψε εδώ. Να μας φάει ο Παράδεισος, να μας φάει ο Σταυρός του Χριστού, να μας ευλογεί ο Σταυρός του Χριστού και να πέσουμε στην αγκαλιά του Αναστημένου Χριστού, να κλαίμε εκεί και να του λέμε «Χριστέ μου, σε λατρεύω, Χριστέ μου, σε έχω ερωτευθεί, Χριστέ μου, σε αγαπώ». Να η ακολουθία, ο εσπερινός της αγάπης. Αυτήν την ακολουθία να την αγαπάτε και να μην την αφήνετε, να τρέχετε κάθε χρόνο. Λίγοι έρχονται και τώρα μπορείτε να προσευχηθείτε επειδή είμαστε λιγότεροι. Ο Χριστός να γίνει το κέντρο της υπάρξεώς μας, εύχομαι. Αμήν.